Κύριε Δελή, για τα δύο αυτά κεφάλαια θέλω να συζητήσουμε, γιατί εσείς παίξατε κομβικό ρόλο ως προς το θέμα της ψήφου των αποδήμων. Και εδώ υπάρχουν και ορισμένες διαμαρτυρίες από Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό, που θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο είναι άδικο να πρέπει να μετακινηθούν, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις όπως στις ΗΠΑ που για να βρεθούν σε ένα προξενικό γραφείο ή στην πρεσβεία μας είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς. Θα μπορούσαν με επιστολική ψήφο να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Τι απαντάτε σε αυτούς τους ανθρώπους? Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι μπορούν να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν εκλογικά τμήματα και σε άλλους χώρους πέρα από τα προξενία και τις πρεσβείες, εκεί όπου έχουμε μεγάλη συγκέντρωση Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Μπορεί να λυθεί και αυτό το ζήτημα. Ξεκινώντας γύρω από την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, να πούμε ότι πολύ έγκαιρα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας είπε τις δικές του θέσεις, τις προτάσεις του, με βασικό γνώμονα να διευκολυνθούν, γιατί μιλάμε για την παροχή διευκολύνσεων και όχι για την παροχή δικαιώματος, που έτσι κι αλλιώς υπάρχει, να διευκολυνθούν λοιπόν οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν τα τελευταία χρόνια από τη χώρα αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Να το πω καλύτερα, κύριε Σκάλκο, όλους αυτούς που έδιωξαν οι πολιτικές και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, να διευκολυνθούν έτσι ώστε να πάρουν μέρος στις εκλογές. Ταυτόχρονα, πάντως με την πρότασή μας προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε πολύ νωρίτερα, πριν από τα χρόνια θα σας πω, το 2010. Θα σας πω. Ναι, ναι. Ακριβώς προσπαθήσαμε λοιπόν με την πρότασή μας να διασφαλίσουμε και να αποφύγουμε την αλλίωση, αν θέλετε, και την υπέρμετρη διόγκωση του εκλογικού σώματος, γιατί με βάση, κύριε Σκάλκο, το δίκαιο της ηθαγένειας που ισχύει στη χώρα μας, το δίκαιο δηλαδή του αίματος, κάποιος ο οποίος ζει στο εξωτερικό, έχει γεννηθεί και απλώς έχει έναν πολύ μακρινό πρόγονο με έναν προπάπο ή μια προγιαγιά, έχει το δικαίωμα αυτός να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους και να ψηφίσει στη χώρα μας. Προσέξτε όμως, ζώντας στο εξωτερικό, μην έχοντας καμία επαφή με τη χώρα, διαμορφώντας αντιλήψεις πέρα και έξω από τη χώρα για την οποία θα ψηφίσει, και βεβαίως το κυριότερο, κύριε Σκάλκο, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δεσμούς με τη χώρα μας, δεν θα υποστεί και τις συνέπειες της όποιας επιλογής του. Γι' αυτό και καταλήξαμε σε αυτές τις προτάσεις, οι οποίες φαίνονται να γίνονται δεκτές. Το θέμα έχει μπει σε έναν καλό δρόμο. Βεβαίως υπάρχουν και αρκετές λεπτομέρειες και ξέρετε, πολλές φορές ο διάβολος κρύβεται σε αυτές τις λεπτομέρειες. Είναι και η συνάρτηση του άρθρου 54 και η τελική του διατύπωση που θα ψηφιστεί αύριο στη Βουλή, για να δούμε πώς ακριβώς είναι. Και βεβαίως εκ μέρους του ΚΚΕ θέλουμε να πούμε ότι περιμένουμε και μία δέσμευση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επειδή το θέμα, όπως ξέρετε, συνδέεται και με τον επικείμενο εκλογικό, με την ψήφιση του επικείμενου εκλογικού νόμου και με τη δέσμευση της κυβέρνησης να μην αυξηθεί το πλαφόν εισόδου των κομμάτων στη Βουλή πάνω από το 3%. Εμείς λέμε βεβαίως να καταργηθεί, αλλά τουλάχιστον να μην αυξηθεί. Ναι. Όλες αυτές είναι προϋποθέσεις που θέτει το ΚΚΕ προκειμένου να διαμορφώσει την τελική του στάση για το ζήτημα. Τώρα, ως προς τη συνταγματική αναθεώρηση, επειδή άκουσα και την προηγούμενη συζήτηση. Γιατί εδώ υπάρχει μια ανελκυσίδα τώρα, ως προς την απέτηση του κ. Τσίπρα. Έλεγα λοιπόν ότι σε σχέση με το άρθρο 86, η πρόταση του ΚΚΕ, η οποία ήταν και πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ πριν μερικά χρόνια, είναι η πλήρης κατάργηση αυτού του άρθρου, έτσι ώστε και οι υπουργοί να έχουν την ποινική μεταχείριση που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Να μην υπάρχει δηλαδή ιδιαίτερη ειδική ποινική μεταχείριση. Ναι. Ανταυτού και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν τη μη κατάργηση και ο ΣΥΡΙΖΑ ανακαλύπτει την τελευταία στιγμή την εισαγωγή μιας ερμηνευτικής δήλωσης, της οποίας βεβαίως η αποτελεσματικότητα ελέγχεται, γιατί όλο αυτό το ζήτημα το οποίο εγείρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση και με την Οβάρτη θα μπορούσε να λυθεί με την εισαγωγή μιας μεταβατικής διάταξης στο Σύνταγμα. Έχει κάθε δικαίωμα η αναθεωρητική Βουλή να εισάγει μια μεταβατική διάταξη στο Σύνταγμα, η οποία θα καλύπτει όλες τις υποθέσεις και αυτές που έγιναν, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία παραγραφή ως προς αυτό. Όμως σε σχέση με την αναθεώρηση του Συντάγματος, κύριε Σκάλκο, να πούμε εδώ, επειδή ακούμε πάρα πολλά για τις λεγόμενες χαμένες ευκαιρίες,
ότι υπήρξαν όντως χαμένες ευκαιρίες, αλλά από μια άλλη άποψη χάθηκε άλλη μια ευκαιρία για το χωρισμό επιτέλους της Εκκλησίας από το κράτος. Αν θέλετε, ένας δεσμός ο οποίος συνεχίζεται. Η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που συνεχίζεται αυτός ο δεσμός. Σε άλλες χώρες στην Ευρώπη αυτό έχει λυθεί εδώ και 200 χρόνια. Ορίστε. Είναι απαραίτητα κακό αυτό? Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα καλού ή κακού. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι ανάμεσα στο κράτος και στην Εκκλησία. Νομίζουμε ότι είναι ένα αίτημα του φιλελευθερισμού και του διαφωτισμού διατυπωμένο πριν από αιώνες. Από τον Βολτέρο και από τον Μοντεσκέ και από τον Ρουσό. Θα μπορούσε να γίνει και στη χώρα μας. Από την άλλη, διατηρούνται τα εφοπλιστικά προνόμια με το άρθρο 107. Ξέρετε, οι Έλληνες εφοπλιστές είναι οι μόνοι οι οποίοι έχουν κατοχυρώσει τα προνόμια τους και στο Σύνταγμα. Μην μπορώντας ένας κοινός τυπικός νόμος να το αλλάξει αυτό, ναι. Θα μπορούσαν να διευρυνθούν οι λαϊκές ελευθερίες. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προτάσεις να διευρυνθεί και το δικαίωμα, να υπερασπιστεί ακόμα περισσότερο το δικαίωμα της απεργίας. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν στο Σύνταγμα. Το ΚΚΕ πάντως, κύριε Δελή, αν μου επιτρέπετε για να συνεχίσουμε και με δεύτερο θέμα στον κύκλο της συζήτησης. Τελικά, κλείνοντας, κύριε Σκάλκο, ναι. η αναθεώρηση η οποία γίνεται είναι το ελάχιστος κοινός έτσι παρονομαστής και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν είναι αμεληταίος. Ναι, πάντως αν μου επιτρέπετε, γιατί στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση, από όλη τη συζήτηση που είχε ανοίξει για πάρα πολλά άρθρα, τελικά η τότε Βουλή άλλαξε μόνο ένα άρθρο, το ασυμβίβαστο της επαγγελματικής απασχόλησης του εκάστοτε βουλευτή. Άρα μάλλον κάτι περισσότερο έγινε και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από την τωρινή. Okay. Εννοώ ότι βλέπουμε περισσότερα άρθρα. Βεβαίως θα μπορούσε να γίνει και με μεγαλύτερη συζήτηση για άλλα. Έχετε δίκιο. Η προηγούμενη αναθεώρηση είχε πολύ περιορισμένο χαρακτήρα. Αυτή είναι πιο αυξημένη η ποσότητα από έτσι των άρθρων που αναθεωρούνται, αλλά και το δικό τους βάρος. Σε κάθε περίπτωση, επειδή τα πράγματα εξελίσσονται όπως ξέρετε, νομίζουμε ότι έχει οριμάσει στη συνείδηση του λαού, και επανέρχομαι σε αυτό κύριε Σκάλκο, η πλήρης κατάργηση του άρθρου 86, έτσι ώστε, επαναλαμβάνω, κανένας να μην έχει στη χώρα μας ιδιαίτερη ποινική μεταχείριση. Πολύ σύντομα να συνοψίσουμε όσο μπορείτε, που μπορείτε, λίγο για το θέμα αυτό, γιατί η θέση του κομματός σας είναι να μην οδηγηθούμε ούτε σε κλειστού τύπου κέντρα, ούτε σε κέντρα όπως είναι η Μόρια. Δηλαδή, με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί εν τέλει το θέμα αυτό? Θα σας πω, κύριε Σκάλκο, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η συζήτηση αυτή γύρω από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες αφήνει απ' έξω τις περισσότερες φορές τις αιτίες που δημιουργούν αυτά τα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα. Και αυτές οι αιτίες είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι οι πόλεμοι, είναι οι επεμβάσεις, είναι η πείνα και η δυστυχία που έρχονται μαζί με τους πολέμους και τις επεμβάσεις. Και όλα αυτά γίνονται από τους υπεριαλιστές, από τα όργανά τους και εκτείνονται σε όλη την υποσαχάρια. Και εγκλωβίζονται εδώ μετά που έρχονται, κύριε Δελή. Με ποια διάκριση λοιπόν, κύριε Σκάλκο, ναι, με ποια διάκριση λοιπόν, πώς θα γίνει η διάκριση για έναν Αφγανό αν είναι πρόσφυγας ή μετανάστης? Αυτή η συζήτηση, κοιτάξτε, είναι επικίνδυνη και νομίζω ότι δεν μας τιμά. Από την άλλη, τώρα, ως ΚΚΕ έχουμε πει από την αρχή, ανοιχτά, και παλεύουμε γι' αυτό, να καταργηθούν τα hot spot παντού. Οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν, να αποσυμφορηθούν τα νησιά που δέχονται μεγάλες πιέσεις, να έρθουν στην υπηρετική χώρα, εκεί πέρα να γίνει γρήγορα η ταυτοποίησή τους, να γίνει γρήγορα η εκδίκαση, τέλος πάντων η διαδικασία της αίτησης του ασύλου που θα κάνουν, και βεβαίως να τους χορηγηθούν όλα εκείνα τα ταξιδιωτικά έγγραφα για να ταξιδέψουν στις χώρες που πρέπει να πάνε. Τι τους εμποδίζει, τι εμποδίζει να γίνει αυτό? Η συμφωνία που έκανε η ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία και βεβαίως το Δουβλίνο. Συνεπώς, η συνθήκη του Δουβλίνου εννοώ, συνεπώς, ναι, ναι. Θα πρέπει οι ελληνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να συγκρουστούν με αυτές τις συνθήκες, αν μπορεί βεβαίως να γίνει αυτό με κυβερνήσεις οι οποίες τα ψήφισαν. Από την άλλη, να θυμίσω εδώ, επειδή μιλήσατε πριν λίγο για το ΝΑΤΟ, μα η έλευση του ΝΑΤΟ, κύριε Σκάλκο, στο Αιγαίο, δεν έγινε για τους πρόσφυγες,
έγινε προκειμένου να αντιμετωπιστεί και η Ρωσία, που συγκέντρωσε και εκείνη πολεμικές δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο, και να ελέγχεται το πέρασμα, ο διάβλος του Αιγαίου Πελάγους. Δεν έγινε για τους πρόσφυγες, και αν θέλετε αυτή ήταν μία από τις άκρες της συμφωνίας, μία από τις συνέπειες της συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα μας. Το θέμα όμως έχει και έναν ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Θέλω και να κλείσουμε, κύριε Δελή, σας παρακαλώ, και πολιτική, αλλά έχει και ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Ναι. Και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει και θα το αποδείξει για άλλη μια φορά ότι ξέρει να στέκεται δίπλα σε αυτούς τους κατατρεγμένους ανθρώπους. Ναι.